Όταν βρίσκομαι στο night club, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ, με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε, όταν βρίσκομαι στην εξοχή, δεν έχω το μαγιό να κάνω πόνο. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή, μου χαμογελάει ένας άρρωος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. 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 Λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη. Καλησπέρα, άλλη μια Πέμπτη. Καλησπέρα, άλλη μια εκπομπή Λάσπη. Μια εκπομπή Λάσπη, η οποία θα ασχοληθεί σήμερα με τα αποτελέσματα των εκλογών, όπως αυτές ολοκληρώθηκαν την Κυριακή. Με τα αποτελέσματα των εκλογών, οι οποίες έδωσαν στη χώρα μια νέα κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση υπό τον ΣΥΡΙΖΑ κατά μεγάλο ποσοστό, με συνεργασία με το Κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Πριν παρουσιάσω τους σημερινούς μας καλεσμένους, θα πω ότι η χώρα έσπασε το δίπολο Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, κάτι το οποίο είναι πολύ καινούριο για τον τόπο και τα τελευταία χρόνια κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει αίσθηση για το πώς μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι δίπολο Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ θα πορευτεί. Υπάρχει φόβος, υπάρχει ελπίδα. Δείγματα γραφής νομίζω δεν υπάρχουν ακόμη. Νομίζω 48 ώρες είναι αδιανόητο να μπορεί να, όχι να κρυθεί, να πάρουμε και μυρωδιά, αν μπορώ να το πω πολύ απλά. Για το λόγο λοιπόν αυτό, σήμερα έχω μαζί μου δύο νεοσμυρνιούς καλούς φίλους. Έχω μαζί μου τον Γρηγόρη τον Μαρινάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στη Νέα Σμύρνη, και έχω και τον Μάριο τον Μάρκο, ο οποίος είναι αντίστοιχο πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης των Ανεξάρτητων Ελλήνων στη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όπως σας βλέπουν στο πλάνο λοιπόν, αριστερά είναι ο Μάριος ο Μάρκο με τα γυαλιά και δεξιά είναι ο Γρηγόρης ο Μαρινάκης με τα γυαλιά. Το κοντομαλί λοιπόν θα ξεχωρίσουμε, είσαι και πιο ογκώδης εσύ και πιο ψηλός αν σε κοθείς όρθιος. Καλώς ήρθατε. Σας είχα προειδεάσει ότι θέλω λίγο να κουβεντιάσουμε για τα αποτελέσματα των εκλογών με τα νεανικά σας μάτια. Σας γνωρίζω αρκετά καλά και τους δύο. Έχω απέναντί μου δύο νέους ανθρώπους οι οποίοι πήραν την προεδρία μιας τοπικής στη Νέα Σμύρνη, ο ένας με τη Νέα Δημοκρατία και ο άλλος με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Σας είπα και εκτός αέρα, προσπαθήστε να κρατήσετε ένα προφίλ το οποίο έχετε, ένα νεανικό προφίλ, ένα παραγωγικό προφίλ. Μπορώ να πω και για τους δυο σας ότι είστε παραγωγικοί, είστε νέοι και το μέλλον είναι μπροστά σας, δεν είναι πίσω σας. Πριν να αρχίσω λοιπόν την συζήτηση, πριν κάνουμε την οποιαδήποτε συζήτηση, θα διαβάσω λίγο τα επίσημα αποτελέσματα. Βλέπω λοιπόν 149 έδρες ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 36,34, Νέα Δημοκρατία 76 έδρες, 27,81, Χρυσή Αυγή 6,28%, πάντα 17 έδρες, το Ποτάμι ίδιες έδρες με την Χρυσή Αυγή σε 6,05, Κουκουέ 5,47, 15 έδρες, Ανεξάρτητοι Έλληνες που τους εκπροσωπεί ο Μάριος ο Μάρκου 4,75, 13 έδρες και ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ χαμηλά, 4,68 και 13 έδρες, και από εκεί και πέρα έξω το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών του Γιώργου Παπανδρέου, η Ένωση Κεντρών, η Τελεία, το Λάος, η Ανταξία και αρκετά ονόματα κυρίως από τα δύο μεγάλα κόμματα, από τα πάλι ποτέ μεγάλα κόμματα να το πούμε, σε επίπεδο πρώην βουλευτών ή πρώην υπουργών που μείναν έξω. Θα ξεκινήσω από τον Γρηγόρη. Φαντάζομαι ότι την αίσθηση της ΣΥΤΑΣ την έχεις όσο σε αφορά, έτσι δεν είναι? Καταρχάς να σε καλησπερίσω και να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Να ευχηθώ και στους ανεξάρτητους Έλληνες στην κυβέρνηση καλή επιτυχία, γιατί όντως για τη χώρα είναι σημαντικό να μπορέσει αυτή η κυβέρνηση να τα βγάλει εις πέρας στα προβλήματα τα οποία θα έρθουν, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες και αυτό είναι το σημαντικό. Από ότι ναι, η αίσθηση της ΣΥΤΑΣ είναι ξεκάθαρη νομίζω. Είναι μια ήττα η οποία προήλθε από πολλούς λόγους. Μια ήττα που μας έδωσε ο λαός. Και εκείνο του επέλεξε να αφήσει εμάς στη δεύτερη θέση και να έχει κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κατά κύριο λόγο του ΣΥΡΙΖΑ και κατά δεύτερο του Ανεξάρτητου Έλληνε.
Νομίζω ότι τα συναισθήματα είναι λίγο ανάμεικτα αυτή τη στιγμή. Οπότε θα περιμένουμε κάποια άλλη ερώτηση για να σε απαντήσω. Ναι, ναι, βεβαίως. Πριν πάω στον Μάριο, μου σχολιάσει λίγο τη θέση των ΑΝΕΛ και την ύπαρξή του στην συγκυβέρνηση, θα το λέγαμε. Θέλω να μου πεις το εξής. Η ήττα στο πρόγραμμα είναι. Νιώθεις ότι υπήρξε ήττα του τμήματος της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ λόγω κάποιων πρόσφατων εξελίξεων ή πιστεύεις ότι όλος αυτός ο χρόνος κυβέρνησης, σε όλο αυτό το χρόνο κυβέρνησης γίναν λάθη τα οποία πληρώθηκαν στις εκλογές? Νομίζω ότι αν κάποιος διαχωρίσει μια περίοδο από το 10 περίπου που ξεκίνησε ο Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία να πορευθούν μέχρι το αρχές του 15, νομίζω ότι τα τελευταία γεγονότα ήταν τα ελάχιστη σημασία, γιατί θεωρώ ότι όλοι βλέπουν ότι από τι αρχέ του 2014 και μετά, τουλάχιστον όσον αφορά του δείκτε, η χώρα πήγαινε αρκετά καλύτερα. Δεν ψηφίσαν οι δείκτε όμω. Σε αυτό θα φαινόταν λίγο αργότερα στον κόσμο, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν τόσο πολύ τα τωρινά δεδομένα. Άλλωστε και σε ευρωεκλογέ που έγιναν τον προηγούμενο Μάιο, είναι αρκετά δηλαδή, δεύτερο κόμμα. Σαφώ. Με μια ακόμη και διαφορά, δεν ήταν δεύτερο κόμμα. Θεωρώ ότι υπήρχαν προβλήματα που ξεκινήσανε από το πώ αντιπολιτευτήκαμε το ΠΑΣΟΚ και τι προσδοκίες δώσαμε στον κόσμο, μέχρι και τα μέτρα τα οποία πήραμε προς το τέλος του 2013, που εκεί ουσιαστικά σταμάτησαν τα πολλά μέτρα, θεωρώ ότι όλο αυτό το κομμάτι ήταν που έπαιξε τον κύριο ρόλο. Άρα λάθη διακυβέρνησης λοιπόν και όχι προεκλογικής καμπάνιας μόνο. Και αντιπολίτευσης προγενέστερα. Μάλλον έχουμε σε σένα το 475, είναι ένας αριθμός που και είδαμε στα Γκάλο, που όχι στα πρόσφατα. Νιώθεις ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες κέρδισαν κάτι, γιατί ένα ποσοστό μόνο του 4,75 με 13 δεν είναι και ένα ποσοστό για να πει κανένας ότι ο στόχος επετέλθη. Εκτός αν ο στόχος ήταν να συγκρουευθούμε με μια δύναμη, με ένα κόμμα της Ελλάδας, το οποίο πληρεί βασικά μας χαρακτηριστικά. Κοίταξε, νιώθεις, λοιπόν, γι' αυτό. Κοίταξε, αν δεις, πρώτα απ' όλα εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες αισθανόμαστε δικαιωμένοι με το αποτέλεσμα των εκλογών, διότι εδώ και πάρα πολύ καιρό, κόντρα σε όλους και σε όλα, για να το πω απλά, δώσαμε μια τεράστια μάχη. Όλα ήταν εναντίον μας. Μέσα ενημέρωσης, δημοσκοπήσεις, παλέψαμε μόνοι μας. Δεν είχαμε τη βοήθεια από κανενός. Ο πρόεδρος μας μαζί με τους βουλευτές του δώσανε το δικό τους αγώνα στη Βουλή. Και στο τέλος, με βάση αυτό το αποτέλεσμα, ναι, πραγματικά αισθανόμαστε δικαιωμένοι ότι καταφέραμε και πετύχαμε κόντρα σε πολλά. Πώς να το πω, καταφέραμε και πετύχαμε κόντρα σε όλους και σε όλους. Να επιμείνω, δικαιωμένοι ως προς ποιο στόχο? Ως προς το στόχο του ότι μπήκατε στο κοινοβούλιο ή ότι βρέθηκε εκείνη η υγιής αντιμνημονιακή δύναμη η οποία χρειάστηκε τη στήριξή σας? Καταρχήν ότι μπήκαμε στο ή και στα δύο, φυσικά. Εγώ θα σου πω και στα δύο. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα δηλαδή ότι μπήκαμε στο κοινοβούλιο ενώ πολλοί μας είχαν εξαφανίσει. Και κατά δεύτερον, σε αυτό που είπες, ότι η υγιής αντιμνημονιακή. Για το θέμα της εισόδου των ΑΝΕΛ στο κοινοβούλιο, πράγματι και από φρόνημα μυαλά, από μυαλά έμπειρα, υπήρξε και μία αμφισβήτηση ότι δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο το 3%. Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμα του 4,75 και οι 13 έδρες δείχνει ότι ενδεχομένως και η προεκλογική σας καμπάνια να ήταν, να έδωσε και προς τη θεμελιακή αξία. Και η προεκλογική μας καμπάνια και ο αγώνας από τον πρόεδρο μέχρι το τελευταίο μέλος. Γυρίζω σε σένα που θεωρώ ότι εκπροσωπείς στον μικρό κόσμο της Νέας Μέγνης το μεγαλύτερο κομμάτι της κυβέρνησης που έφυγε. Έχω να παρατηρήσω πράγματα τα οποία έχουν γραφτεί και σε επίπεδο social media και σε επίπεδο τηλεοπτικών. Έγινε ένα unfair. Το unfair ήταν ότι ο προηγούμενος πρωθυπουργός, παρόλο που δεν είναι κάπου γραμμένο, δεν παρέδωσε το μέγαρο Μαξίμου στον επόμενο πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς το βλέπεις? Το βλέπεις unfair καταρχήν? Unfair δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι. Δεν θεωρώ ότι είναι unfair ακριβώς. Σίγουρα όμως, επειδή η Νέα Δημοκρατία, αυτό το οποίο έχει σαν αρχές της από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα, είναι ένας πολιτικός πολιτισμός, θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει, δηλαδή δεν τη θεωρώ σωστή ως σαν κίνηση.
Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος ο οποίος λέει ότι δεν θα καθόμουν να παραδώσω και δεν θα κάθομαι να συνομιλήσω με τους υπηρεστές μου μέχρι σήμερα. Όταν με λέγανε Γερμανοτσολιά, δηλαδή αυτός είναι ο αντίλογος θεωρώ της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά προσωπικά πιστεύω ότι ναι, κανονικά όταν είσαι πρωθυπουργός μιας χώρας και έχεις πάρει στις πλάτες σου, εν γνώση σου, κάποιες συμφωνίες και έχεις προσπαθήσει να σηκώσεις το έθνος και όντως λες ότι εγώ αυτό προσπάθησα και έκανα, καλός ή κακός, το έκανε ο λαός, λαός έχει τον τιμόν κακός. Όμως λες ότι εγώ πήρα κάποιες αποφάσεις γιατί αυτό όφιλα να κάνω για τη χώρα, θεωρώ ότι πρέπει να δείξεις και μεγάλη ψυχία εν τέλει και να παραδώσεις κανονικά όπως αρμόζει από πρωθυπουργό σε πρωθυπουργό. Ναι. Το μόνο που θέλω να προσθέσω εγώ είναι ότι επειδή έχουμε ζήσει στο παρελθόν και εσύ φυσικά οικογενειοκρατίες, οικογένειες Παπανδρέου, οικογένειες Καραμανλή, ακόμα και σε επίπεδο που το ένα πολύ βαρύ όνομα παρέδιδε στο άλλο βαρύ όνομα και εκεί ξέρεις ότι οι εγωισμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι από το Σαμαράς Τσίπρας. Μια οικογένεια η οποία δεν έχει κυβερνήσει και μια οικογένεια Σαμαρά η οποία και αυτή αν θέλεις διαχρονικά δεν είχε κυβερνήσει, ούτε τότε υπήρξε αυτή η... Αυτό το unfair θα το ξαναπώ εγώ για μένα είναι, οπότε επιμένω σε αυτή τη λέξη και το unfair δεν είναι κάτι παράνομο, είναι κάτι παράτυπο όπως καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνω, θέλω και σου απάντησα ότι όντως και πολιτικά ή σαν πολιτικές αρχές του κόμματος και σαν άνθρωποι θεωρώ ότι έρευνα να έχει γίνει. Γιατί είναι και μια αναγνώριση της κυβέρνησης και μια χείρα βοηθείας, πιστεύω ότι συνολικά έλεγες πρέπει να δώσουμε απέναντι στους δανειστές και σε όσους θέλουν για την πατρίδα μας. Ας μείνουμε λίγο στις πολιτικές επιλογές του Αντώνη του Σαμαρά προς το τέλος των, μέχρι το τέλος των εκλογών. Πιστεύεις ότι έπρεπε να πάει σε debate με τον Τσίπρα? Ναι. Ήταν δηλαδή πολιτικά. Και το λέω πολιτικά και το λέω και σαν προσωπική μου άποψη ότι θεωρώ πως ο άνθρωπος ο οποίος την Νέα Δημοκρατία έκανε κάποια πράγματα και έπρεπε να προβάλλει. Θεωρώ ότι ήταν λάθος όλης της εκστρατείας ότι η Νέα Δημοκρατία απομονώθηκε, επένδυσε στο φόβο και δεν προσπάθησε να γίνει κοινωνός σε καμία περίπτωση τόσο να είχε πετύχει, γιατί πέτυχε και κάποια πράγματα. Μπορεί ο κόσμος να έχει πονέσει, να έχει κάνει πολλές θυσίες, αλλά πέτυχε να υπάρχει ένας δρόμος να βαδίσουμε και έπρεπε να γίνει κοινωνός αυτών των θέσεων προς τα έξω και να μιλήσει και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και απέναντι και στους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Δηλαδή το θεωρώ ότι ήταν εν τέλει λάθος επικοινωνιακό. Νομίζω ότι ξεκίνησε επικοινωνιακά και γύρισε μπούμεραγκ στην κυβέρνηση. Πάντως σε επίπεδο επικοινωνιακό και οι δύο πολιτικοί άντρες νομίζω ότι δεν υστερούν ούτε σε δημόσιο λόγο, ούτε ο καθένας τα επιχειρήματα που έχει δεν μπορεί να τα εκφράσει. Άρα... Γι' αυτό και θεωρώ ότι έπρεπε να έχει γίνει το debate. Και νομίζω ότι θα ήμασταν πλουσιότεροι πολιτικά αν είχε γίνει μια τέτοια, ένα τέτοιο δηλαδή, debate. Δεν νομίζω ότι η αρχή της πολιτικής σε όλες τις χώρες είναι να μιλάει ένας σε μια συγκέντρωση, να ακούει τι έχει πει για αυτόν κάποιος και την επόμενη συγκέντρωση προσπαθεί να απαντήσει. Θεωρώ ότι πήγαν λάθη. Μάρη, εσύ σαν Έλληνας πολίτης πιστεύεις ότι ο μέχρι πρόσφατα πρωθυπουργός έπρεπε να εμφανιστεί με τον Αλέξη Τσίπρα σε ένα debate? Όχι, εγώ είμαι της άποψης ότι έπρεπε να βρεθούν σε ένα debate. Και είναι ο κόσμος να κρατήσει τις όποιες εντυπώσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, όπως γινόταν. Όπως γινόταν κάθε φορά σε κάθε εκλογική. Και παλαιότερα, πράγματι. Λίγες ήταν οι περιπτώσεις που ο επικεφαλής της κυβέρνησης δεν πήγαινε σε debate. Είτε όλοι οι αρχηγοί μαζί, είτε. Και εγώ μπορώ να πω ότι στους σκεπτόμενους Έλληνες, στους περισσότερους σκεπτόμενους Έλληνες, δεν ήταν στους θετικούς πόντους του Αντώνη του Σαμαρά το ότι δεν πήγε στο debate. Και μάλιστα, παρόλο που δεν συνηθίζω να κολακεύω και δημοσιογράφους, ο Νίκος Χατζηνικολάου, που νομίζω όλοι τον γνωρίζουμε και όλοι τον ακούμε, ήταν και πάρα πολύ επιθετικός απέναντι σε αυτή την άρνηση του Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι τη στιγμή που πας να προστατεύσεις έναν ολόκληρο λαό από κάποιον ο οποίος τον αποκαλεί επικίνδυνο, ή μπορεί να είναι κατά τη γνώμη σου. Καλό θα είναι να βγες. Και τεκμηρίωσε υπέρ της άποψής σου αυτής. Μάρια, γυρίζω πάλι λίγο σε σένα. Ανεξάρτητοι Έλληνες, 2-2,5 χρόνια κίνημα, περίπου 2. Μία φθήνουσα πορεία από τα επίπεδα λίγο πιο κάτω από το 10% στις πολύ αρχές. Ναι, λίγο κάτω από το 10%. Μέχρι το, να πούμε, ένα 3%, να μην πάμε πιο κάτω, γιατί κάποια γκάλωπ σας έδειξα πιο κάτω, κάποια λίγο πιο πάνω. Είναι υγιής αυτή η εξέλιξη του βγαίνω ένας διάτοντας αστέρας με 8% και μέσα σε 2 χρόνια χωρίς να αλλοιώσω τη βασική μου πολιτική γραμμή που είναι το μνημόνιο, αντιμνημονιακά ναι. Δηλαδή, αρχίζω και φθύρομαι. Πώς ένιωσες εσύ μέσα σε αυτά τα χρόνια? Κοίταξε να δεις, η βασική πολιτική μας γραμμή σε καμία περίπτωση δεν αλλοιώθηκε αυτά τα 2,5 χρόνια. Πράγματι. Όμως, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, υπήρξαν πάρα πολλές αποχωρήσεις. Οι αποχωρήσεις αυτές των στελεχών
δημιούργησαν και αυτό το άσχημο κλίμα. Δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν προς τα έξω με άσχημο τρόπο. Mm-hmm. Επικοινωνιακά. Επικοινωνιακά. Mm-hmm. Και όσο να είναι, ο κόσμος δημιούργησε εντυπώσεις. Τσίμπησε πάνω από αυτή την κατάσταση. Πράγματι. Με αποτέλεσμα, όπως είπες, από το σχεδόν 10% να φτάσουμε να είμαστε στο 3,5%. Είχατε και κάποιες προσθήκες όμως, φυσικά οι αποχωρήσεις ήταν περισσότερες, αλλά υπήρξαν και κάποιες προσθήκες. Ναι, είχαμε κάποιες προσθήκες. Πάντως, και αυτό και στους δυο σας απευθύνεται, καλώς ή κακώς ο μεγάλος νικητής των εκλογών θεωρείται την Χρυσή Αυγή. Αν σκεφτούμε ότι οι επικεφαλείς τους. Αν σκεφτεί κάποιος ότι. Είναι στη φυλακή. Ότι όλη η ηγετική ομάδα και επικεφαλείς και οι προηγούμενοι βουλευτές εξ ολοκλήρου είναι στη φυλακή, οπότε ήταν μια οργάνωση, η οποία, ένα κόμμα το οποίο δεν είχε ανθρώπους να μιλήσουν, να κάνουν συγκεντρώσεις, δεν είχε ανθρώπους να βγουν στη τηλεόραση, δεν είχε ανθρώπους να μιλήσουν από κοντά στον κόσμο που τους είχε ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές. Όταν μια οργάνωση επί δύο χρόνια σχεδόν διώκεται ως εγκληματική οργάνωση. Πράγματι. Και καταφέρνει παρόλα αυτά να διατηρήσει ένα υψηλό ποσοστό, νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσει κιόλας πάνω απ' όλα, αλλά και να προκαλέσει και τον θαυμασμό μας για αυτούς. 6,28%, 17 έδρες, τρίτο κόμμα. Είναι αυτό που λένε, από το τίποτα, δηλαδή χωρίς τίποτα στη διάθεσή της, κατάφερε και... Φαντάζεστε λίγο να μην λειτουργούσε η πρώτη διερευνητική και τελικά να έφτανε η διερευνητική στη Χρυσή Αυγή ως τρίτο κόμμα, ότι ο επικεφαλής της θα έκανε διερευνητική εντολή από τον Κορυδαλό. Με τηλέφωνο. Ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ναι, αλλά δεν ήταν και πάρα πολύ μακρινό το έργο. Φτάσαμε κοντά. Η αλήθεια είναι ότι σε περίπτωση που ο κύριος Καμένος δεν έδινε εντολή ανοχής και εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, δεν μπορούσε να συνεννοηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι ήταν ένα σενάριο πάρα πολύ πιθανό. Γιατί αν ο κύριος Τσίπρας δεν μπορούσε να βρει με το ποτάμι, φάνηκε ότι δεν θα μπορούσε πιθανόν. Και για σωματικούς λόγους ίσως να τα βρει. Η Νέα Δημοκρατία βάσει εδρών σίγουρα θα μπορούσε, θα έφτανε η διαδικτική δουλειά και στο τρίτο κόμμα. Που είναι η Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν και το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής. Να σχολιάσουμε λίγο το 6,05 και αντίστοιχα 17 έδρες με τη Χρυσή Αυγή το ποτάμι. Το ποτάμι, θα μου πείτε και εσείς φυσικά τη γνώμη σας, ένα κόμμα το οποίο κατά ένα μεγάλο ποσοστό άνθρωποι απολιτικ. Τονίζω κατά ένα μεγάλο ποσοστό, άνθρωποι απολιτικ, υποσχέθηκε ότι θέλει να δημιουργήσει ένα πολιτικό μείγμα από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί με την πολιτική. Αυτό βέβαια μάλλον περιγράφεται, δεν έχουν γίνει υπουργοί ή υφυπουργοί, γιατί πήρε και κάποιους βουλευτές. Κάπου εκεί λειτουργήσε δηλαδή η πραγματικότητα ότι κοίτα να δεις αδερφέ, πρέπει και εγώ να πάρω και σταυρούς έτοιμους. Πώς σας φάνηκε λοιπόν αυτή η προσπάθεια του ποταμιού? Είναι μια λύση νέα ή είναι μείγματα, ψήγματα από αλλού που βρήκαν ένα πολιτικό σπίτι, Μαρία? Εμένα η άποψή μου είναι ότι αυτό που είπες τώρα, ότι στελέχη από παλιότερους πολιτικούς σχηματισμούς βρήκαν στέγη στο ποτάμι. Για μένα προσωπικά δηλαδή δεν μου εμπνέει το καινούριο, το διαφορετικό, το κάτι διαφορετικό το οποίο θα πρέπει να το εμπιστευτεί ο κόσμος. Εγώ. Θεωρώ ότι είναι, νομίζω ότι είναι απλά ένα σε πέταγμα των ημερών, δηλαδή μέσα σε μια γενική κρίση του πολιτικού συστήματος και των πολιτικών κομμάτων, μαζεύοντας τοπικά στελέχη από διάφορους κομματικούς χώρους και κάποιους πρώην βουλευτές, δεν είμαι σίγουρος αν είχε μπορεί και δεν θέλω να κάνω λάθος, πολιτευτές, μαζί με κάποια άλλα άτομα, δημιουργήσε ένα μείγμα το οποίο ήταν αυτό που είπε σαν πολιτή, δηλαδή ήταν μια παράδοξη, η οποία δεν είχε ούτε ξεκάθαρο ιδεολογικό προσανατολισμό, δεν είχε ξεκάθαρες θέσεις. Δηλαδή, χαρακτηριστική είναι δήλωση στελέχους του ποταμιού που έλεγε ότι έχουμε θέση για την οικονομία και θα την καταθέσουμε στις 26 του μήνα. Mm-hmm. Δηλαδή, φάνηκε γενικά ότι δεν υπήρχε κανένας προσανατολισμός. Θεωρώ παράλογο το ποσοστό του με βάση αυτά. Παράλογα ψηλό, εννοείς. Παράλογα ψηλό. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ότι είναι το παράδοξο των ημερών μας. Όταν υπάρχει μια κρίση, η οποία όταν έχει δύο κόμματα εξουσίας, τα οποία αγγίζανε σχεδόν σταθερά το 40% και υπήρξε ένας κόσμος ο οποίος έμεινε άνεργος, ο οποίος κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του και έχει χάσει τα παιδιά του να φύγουν στο εσωτερικό, βλέπει ότι αύριο δεν υπάρχει ένα μέλλον το οποίο να ξέρει ορίζοντας πώς προδιαγράφεται.
θεωρώ ότι πρέπει να πήγαν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να ψηφίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί το θεωρούσαν αρκετά αριστερό. Δεν θέλουν να ψηφίσουν ΚΚΕ γιατί το θεωρούσαν πολύ αριστερό. Δεν θέλουν να ψηφίσουν Χρυσή Αυγή. Είχαν βαρεθεί τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλουν ενδεχομένως να εξάρουν τους Έλληνες για τους λόγους δικούς τους. Και καταλήξαν να πάνε σε κάτι το οποίο δεν εκφράζει πραγματικά τίποτα. Χωρίς να έχω κάποια εμπάθεια από τους ανθρώπους του ποταμιού, αλλά αν κάποιος παρατηρούσε όλο το κυβερνητικό έργο, το οποίο παρουσιάζανε σαν προγραμματικές δηλώσεις προεκλογικής περίοδου, ήταν κάτι το κενό. Δηλαδή δεν υπήρχε καμιά ξεκάθαρη θέση ότι θα βγούμε στην οικονομία, θα κάνουμε αυτό. Θα πάμε στην υγεία, θα κάνουμε αυτό. Θα πάμε στην ανάπτυξη, θα κάνουμε αυτό. Δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν απλά κάποιοι άνθρωποι που πήραν κάποιους ψήφους που δεν ξέραν οι πολίτες τι να κάνουν. Προσωπικούς εννοείς καθαρά, απλά το γνωρίζω αυτό. Προσωπικούς το γνωρίζω ή το ποτάμι είναι ο κύριος Θεοδωράκης, ένας υπόλοιπος δημοσιογράφος για πάρα πολλά χρόνια. Κάποιοι άνθρωποι που είχε μέσα τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος. Με συγκεκριμένο επικοινωνιακό προφίλ, μάλιστα. Νομίζω ότι. Και πολλούς άλλους, τον κύριο Σιώτης, από τη Νέα Σμύρνη. Γενικά υπήρξαν σε κάθε περιοχή άνθρωποι που ψηφίστηκαν τις περιοχές τους. Υπήρξαν και κάποια καλά στελέχη. Δηλαδή, ο κύριος Θεοχάρης μου προκάλεσε μεγάλη έκπληξη. Γενικός γραμματέας εσόδων πριν από μερικούς μήνες. Στην πρώτη τη Νέα Δημοκρατία μιλάμε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εκ του μηδενός σχεδόν δημιούργησε ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τάξη. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν πολύ μεγάλη τυχαία που τον πήρε. Αλλά γενικά θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα πολιτικό σχήμα το οποίο πήρε ψήφους. Που δεν είχα λάβει να πούνε. Κατανοητό. Πριν κάνουμε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα, να σε ρωτήσω το εξής και ενδεχομένως και να μην έχεις και κάποια τέτοια αίσθηση. Νιώθεις ότι είσαι σε ένα περιβάλλον φιλελεύθερο, καραμανλικό. Νιώθεις δηλαδή ότι ένας από τους λόγους που δημιουργήθηκαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι γιατί ο Αντώνης ο Σαμαράς άλλαξε τη Νέα Δημοκρατία πολύ περισσότερο από όσο μπορούσε να τη δεχτεί το πνεύμα ΑΝΕΛ. Το πνεύμα ΑΝΕΛ των ανθρώπων που έφυγαν και δημιούργησαν τους ΑΝΕΛ, ή πράγματι νιώθεις ότι οι ΑΝΕΛ πάτησαν σε μια νέα ανάγκη και αυτό το κίνημα δεν έχει νήματα με τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει θεσμούς πια. Κοιτάξτε να δεις, οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν, η βάση τους είναι, κινούνται πάνω σε μια πατριωτική, γραμμή, στον άξονα τον πατριωτικό. Τώρα, αυτό για τα νήματα με τη Νέα Δημοκρατία, εγώ πιστεύω ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση. Ότι δηλαδή, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, όχι. Μάλιστα. Υπάρχουν άνθρωποι από πάρα πολλούς διαφορετικούς πολιτικούς σχηματισμούς, από το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΚΚΕ, mm-hmm. οι οποίοι με γνώμονα το καλό της πατρίδας πάνω απ' όλα βρέθηκαν. Και το πρόγραμμά σας βρήκε το πρόγραμμα πολιτικό. Άρα πιστεύεις ότι είναι καθαρά πολιτικό το πάτημα της ύπαρξης των ΑΝΕΛ και δεν είναι. Αντινουδού, έτσι όπως θα συμφωνήσει πιστεύω και ο. Όχι, εγώ δεν το. Ο Γρηγόρης, όπως άλλαξε η νουδού, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλο ρήμα, όπως άλλαξε. Εσύ τι πιστεύεις για την σκληρή ομάδα των ΑΝΕΛ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι φύγαν από εσάς λόγω Σαμαρά ή είναι άνθρωποι οι οποίοι φύγαν από εσάς λόγω μνημονίου. Νομίζω ότι σίγουρα κάθε κόμμα έχει παίρνει πάντα ανθρώπους από πολλούς πολιτικούς χώρους. Συμφωνώ, δηλαδή μπορεί να ήταν και άνθρωποι που είναι αριστεροί, κεντροαριστεροί, δεξιοί, κεντροδεξιοί. Θεωρώ όμως ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε από αυτό ακριβώς. Δηλαδή νομίζω ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες, επειδή τυχάνει και εγώ να ξέρω και τόσο από αυτούς, και κυρίως οι βουλευτές, η σκληρή ομάδα, ο πυρήνας του κόμματος, νομίζω ότι δημιουργήθηκαν λόγω του μνημονίου και λόγω του Αντώνη του Σαμαρά. Θεωρήσαμε ενδεχομένως ότι ο πρόεδρός μας πάει το κόμμα σε κάποιο λαϊκοδεξιό μονοπάτια λίγο πιο στενά από ότι ήταν το κόμμα του Κωνσταντίνου του Καραμαλή, το οποίο ήταν πιο φιλελεύθερο και ανοιχτό στον κόσμο κόμμα. Και θεωρώ ότι αυτό με πάτημα το μνημόνιο, το οποίο πολλοί από τους όσους δημιουργήσαν τους ΑΝΕΛ δεν το θέλανε, νομίζω ότι αυτό τους έδωσε το πάτημα να βρουν έναν πολιτικό χώρο ότι εμείς είμαστε μια κεντροδεξιά πατριωτική παράταξη η οποία είναι αντιμνημονιακή αλλά έχει και κάποιες ρίζες. Δεν είναι τυχαίο, όσο και αν κάποιοι το δέχονται, το δέχονται, ότι οι περισσότεροι των ΑΝΕΛ, ακόμα και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Πάνος ο Καμένος, σε έναν ενδεχόμενο πρόεδρο του κυρίου Καραμαλή, ότι εν τέλει θα ψήφιζε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δηλαδή και μόνο από αυτό βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι υπάρχουν δεσμοί. Mm-hmm.
Καλά, και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πρότεινε και τον. Κάναμε μια πρόταση δημοκρατία, αλλά δεν υπάρχουν θεσμοί. Όταν όμως εμείς ψάχναμε τους 180 και σε ανοιχτές συνομιλίες αυτών των ανθρώπων ότι σε μια τέτοια υποψηφιότητα ότι θα κάναν όλοι πίσω και θα δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Όταν είσαι απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά ένα πρόσωπο μπορεί να σε φέρει να του δώσει ψήφο ανοχής για να συνεχίσει έστω για λίγο χρονικό διάστημα ακόμα, νομίζω ότι δείχνει ότι έχεις ρίζες. Εσύ λοιπόν βλέπεις ότι υπάρχουν και ρίζες, βλέπεις ότι υπήρξαν και πολιτικοί λόγοι απομάκρυνσης. Εσύ βλέπεις καθαρά τη δημιουργία ενός κόμματος λόγω μιας διαφορετικής πολιτικής προσέγγισης, ενός διαφορετικού πολιτικού προγράμματος με ασπίδα, με δόη, με λόγχη, ας πούμε, το αντιμνημόνιο. Κάνω ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα, θα γυρίσω λίγο από σένα να μου πεις ποιοι άνθρωποι που τον ΑΝΕΛ βρίσκονται σε ποιες θέσεις και θα δούμε και μερικά 38 ονόματα από στελεχειακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έμεινε έξω. Σε 2-3 λεπτά λοιπόν επιστρέφουμε με τους ίδιους. Επιστρέφουμε λοιπόν με την συζήτησή μας με τον Μάριο και τον Γρηγόρη για τα αποτελέσματα των εκλογών. Είπαμε λίγο να δούμε με τα παιδιά, κυρίως από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα που μείναν έξω. Ας πάμε στην Βαριά Β' Αθήνας. Παπακώστα Κατερίνα έξω, Ντινόπουλος Αργύρης έξω, Μιχελάκης Ιωάννης έξω, Ζωή Ράπτη έξω, Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης έξω, μέχρι και Τάνια Ιακωβίδου εκεί στο 17, νομίζω να σταματήσουμε. Κάποια έκπληξη σε αυτό πέραν του φυσικά ότι η δεύτερη θέση θα άφηνε κάποια από τα ονόματα αυτά έξω? Βάσει εδρών των οποίων πήραμε δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή, αν δει κάποιος τα ονόματα, είναι ονόματα τα οποία ο κ. Μιχελάκης πάνω σχεδόν είναι πάρα πολύ καλή παρουσία, αλλά δεν είναι πάρα πολλά χρόνια στην Δημοκρατία ώστε να έχει ψηφοφόρους σταθερούς που να τον ακολουθούν μέσα στα χρόνια. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο κ. Ντινόπουλος, η κ. Παπακώστα, ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο καθένας για τους δικούς του λόγους δεν τα κατάφερε. Παραδείγματος χάρη ο κ. Παναγιωτόπουλος δεν ήταν τόσο πολύ
στην κατά κάποιο τρόπο ηγετική ομάδα που βγαίνει μπροστά τα τελευταία 2-3 χρόνια. Είχε μείνει πίσω στον κόσμο. Κύριε Παπακώστα, απλά θεωρώ ότι την περάσαν κάποιοι άλλοι, δεν είναι κάτι. Είναι μια καλή παρουσία, την περάσαν απλά κάποιοι άλλοι. Την είδαμε και στην πόλη μας την κυρία Παπακώστα, ήταν καλεσμένη από εσάς. Και αυτή. Και τώρα ο κύριος Δινόπουλος. Ο κύριος Δινόπουλος είχε αρκετούς σταυρούς. Νομίζω ότι ίσως πλήρωσε ότι ήταν και υπουργός λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, νομίζω ότι όλοι ήταν υπουργοί επομιστήκαν ένα βάρος. Θα είναι λίγο δυσανάλογος προς τον Γρηγόριο Χρόνος, διότι εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία, η οποία υπήρξε κυβέρνηση και υπέστη, εν πάση περιπτώσει, και την αυτή μεγάλη διαφορά. Να σου προσθέσω ότι είναι και λογικό να μείνουν ονόματα δυνατά απ' έξω στη Β' Αθηνών, γιατί επειδή η Β' Αθηνών ήταν ένα μέρος το οποίο φοβόμασταν ότι ήταν, θα είναι πολύ μεγάλη, ήρθαν και πάρα πολλά ονόματα να προσπαθήσουν. Να δει ο Κουμουτσάκος, ο οποίος εκλέχθηκε, αυτό θα έλεγα. Η κυρία Σιμακοπούλου που ήταν βουλευτής Ιωάννινα. Δηλαδή μπήκαν και άλλα στελέχη τα οποία είχαν κόσμο πίσω και ήταν δυνατά στελέχη του κόμματος πολλά χρόνια. Και αυτό το έκανε ακόμα. Λειτουργήσε και ο ένας δυσκόλευε τον άλλον πρακτικά. Αυτό ήθελα να προσθέσω, την παρουσία του Γιώργου του Κουμουτσάκου, ο οποίος είναι στην 7η θέση. Νομίζω ότι ήταν μια προσθήκη στην 11η, η οποία σίγουρα την έκανε πιο δύσκολη τη θέση του από το 12 μέχρι το 17 από τα ονόματα δηλαδή, που είπαμε. Και την κυρία Σιμακοπούλου. Να πάω και στην Α. Εδώ βλέπω Κεφαλογιάννη και Κίλιας Μπακογιάννη Κακλαμάνης και βλέπω έξω Φωτεινή Πιπηλή, Θανάσης Πλεύρης, Δημήτρης Κωνσταντάρας, Αλέξανδρος Μωραϊτάκης κλπ. Και εδώ αντίστοιχα φαντάζομαι η σκέψη είναι η ίδια, έτσι δεν είναι? Ναι, ανάλογα με τις θέσεις που βάλαμε, νομίζω ότι βγήκαν τα καλύτερα ονόματα. Θα προσέξεις ότι υπάρχει και ο Βασίλης ο Αξιώτης που είναι και φίλος μου και πήγε αρκετά καλά ως πολύ νέος. 6.256 σταυρούς στην ένατη θέση, απλά δεν εκλέγεται. Ναι, δηλαδή εντάξει. Στην Αθήνα, ανάλογα με το πόσο βγάλαμε, είναι φυσιολογικά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, όπως πάμε και να ρωτούσε, πάνω κάτω αυτή τη σειρά νόμιζε. Θυμάσαι καθόλου Θεσσαλονίκη επάνω για να μην μπαίνω στη σελίδα και καθυστερούμε? Δεν βγήκε κανένα. Η κυρία Ράπτη έμεινε. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιο νόμο το οποίο πρώτα πλασιά του. Δηλαδή, όταν βγάλαμε γύρω στα 3 άτομα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, βγήκαν τα αναμενόμενα. Μάλιστα. Στον Πειραιά μόνο ότι δεν βγήκε ο Σαββαλιτόπουλος. Ναι, πράγματι. Ο οποίος νομίζω ότι πλήρωσε την κόντρα του, να ξέρεις, στην Νέα Δημοκρατία. Γιατί όταν η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών στήριξαν η μισή τον Μιχαλολιάκο και η μισή τον Παγκελάκη, εκεί υπήρξαν μεγάλες προστριβές και γι' αυτό βγήκε ο Κώστας Χατσαβάδος. Μάλιστα. Πάμε λίγο στους ανεξάρτητους Έλληνες. Πες μου λίγο ποιοι πήραν και τι θέσεις στη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, είναι ο πρόεδρος ο Πάνος ο Καμένος, ο οποίος είναι στο Υπουργείο της Εθνικής Άμυνας. Με υφυπουργό από την κυβέρνηση, από το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Είναι η Έλληνα η Κουντουρά, η οποία είναι υφυπουργός τουρισμού. Στη θέση Κεφαλογιάννη. Πάντα μια ωραία γυναίκα στον τουρισμό, επειδή είμαστε και άντρες, να το λέμε. Ήταν καταπληκτικό για να εξάγουμε κάτι όμορφο να το κάνουμε. Η καλύτερη λέει παράδοση παραλάβει. Όλοι ήθελαν να βρίσκονται μπροστά. Η Μαρία Κόλια, βουλευτής μας από τις ΣΕΡΕΣ, η οποία είναι υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, ο Παναγιώτης Γουρίδης, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Τέρενς Κουίκ, υφυπουργός Επικρατείας. Οπότε ένα υπουργείο και τα υπόλοιπα είναι. Και οι υπόλοιπες θέσεις είναι υφυπουργών. Υφυπουργεία. Θέλω να ρωτήσω το εξής, καμιά φορά το διαρωτώ με και εγώ. Παιδιά, το κοινοβούλιο έχει αλλάξει σήμερα πια από το 2012 80%, έτσι. Τουλάχιστον. Δηλαδή, μέχρι πριν τις εκλογές είχε γίνει ήδη μια μεγάλη αλλαγή. Και τώρα με τα ονόματα, ειδικά από τη Νέα Δημοκρατία και φυσικά κάποια αντίστοιχα το ΠΑΣΟΚ που έμειναν έξω. Ανοίγω μια παρένθεση, δεν υπάρχει Παπανδρέου πια στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μετά από 90 χρόνια. Πλέον το ελληνικό κοινοβούλιο είναι κάτι άλλο σε πρόσωπα. Και επειδή εγώ πάντα το τονίζω, έχει πέσει και πάρα πολύ μέσα στους όρους ηλικίας. Συμφωνώ με αυτό. Σίγουρα, και ειδικά όσον αφορά την κυβέρνηση. Είναι κάτι πολύ ανανεωτικό και νομίζω ότι είναι και κάτι το οποίο είναι πρόσφερο για όλους τους Έλληνες, ότι να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι νέοι να παίρνουν τις τύχες σειρά τους στα χέρια τους. Δηλαδή, όταν λέγαμε τόσα χρόνια ότι η νέα γενιά είναι αυτή που είναι πιο μορφωμένη, περιμένουν τη νέα γενιά και γιατί η νέα γενιά φεύγει στο εξωτερικό και από την άλλη έβλεπες να είναι μέσα σε όλες τις ηλικίες στο κοινοβούλιο πάνω από 58-59 έτη, έλεγες αυτή η νέα γενιά που είναι. Πάμε. Τελικά την έχει αλλάξει. Ακριβώς αυτό. Ότι τώρα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε
τι θα κάνει αυτή η νέα γενιά που τόσα χρόνια όλοι λέγαμε ευκαιρίες στους νέους, ευκαιρίες στους νέους. Πόσα χρόνια θέλετε να τις δώσετε αυτής της νέας γενιάς για να την κρίνετε? Θα δώσετε όσα χρόνια δώσατε και στις παλιότερες ή λιγότερο, ως νέοι άνθρωποι και οι δύο σας? Μήπως βιαστείτε δηλαδή σε ένα χρόνο να πείτε η νέα γενιά απέτυχε, αν αποτύχει, και δεν τις δώσετε 8 ή 10 επειδή δεν είναι Νέα Δημοκρατία εσύ και επειδή δεν είναι αμιγός ανέλεση? Όχι, θα πάρει... Νιώθετε ότι πρέπει να πάρουν σοβαρό χρονικό διάστημα οι καινούργοι νέοι άνθρωποι αυτοί? Νομίζω ότι οι προηγούμενοι πήραν 20 χρόνια, αλλά... Δεν θα πάρει και αυτή 20 μέσα χρόνια. Μέσα μας δεν πήραν 20 χρόνια, από το αποτέλεσμα των εκλογών παίρνανε. Επειδή κάθεται για να κριθεί σωστά ιστορικά, γιατί πάντα όλους μας κρίνει ιστορία, θέλει να το δεις μετά από χρόνια. Οπότε νομίζω ότι και αυτοί πρέπει να πάρουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς για αυτούς δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν όσο πήραν οι προηγούμενοι. Γιατί είναι έτσι κυρίοι που δεν υπάρχει ο χρόνος να πεις ότι θα δείξω σε πολλά χρόνια το έργο μου. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να το πάρουν. Πρέπει και αυτοί να έχουν τον χρόνο τους. Γιατί όταν είσαι νέος και προσπαθείς, θα παλέψεις, θα κάνεις λάθη, θα κάνεις σωστά. Και η ιστορία κάποια στιγμή θα έρθει και θα κρίνει αν ήσουν εσύ σωστός ή εν τέλει να κάνεις λάθος. Μα τι λες εσύ? Πέρα ότι θα συμφωνήσεις, νομίζω είμαι βέβαιος. Ακριβώς αυτό θα συμφωνήσω και εγώ, και ότι πρέπει να δώσουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να περιμένουμε να δούμε. Δεν θα είναι το ίδιο όπως ήταν για τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά πρέπει να υπάρξει ένα διάστημα. Με δεδομένο ότι ο Γρηγόρης προέρχεται από το χώρο της κυβέρνησης η οποία ιτήθηκε, θα μιλούσες με τον ίδιο τρόπο αν οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν ήταν στην κυβέρνηση, ή ακόμα χειρότερα αν ήταν εκτός κοινοβουλίου? Είναι δηλαδή πραγματική σου πεποίθηση αυτή ή είναι πολιτική σου επιθυμία? Θα έλεγα ότι είναι πολιτική μου επιθυμία. Πολιτική σου επιθυμία. Είναι πολιτική μου επιθυμία, διότι η νέα συγκυβέρνηση είναι κάτι το διαφορετικό, κυριολεκτικά. Οπότε θα ήθελα να της δώσω μία ψήφο εμπιστοσύνης. Προσωπικά ο ίδιος. Ναι, για μένα μιλάω. Και ένα χρόνο ανοχής. Ένα χρόνο ανοχής νομίζω. Όπως θεωρώ ότι είναι πολύ άσχημο το ότι, ακόμα και αυτό το οποίο περνάει το κόμμα μου, θεωρώ ότι είναι άσχημο να λες ότι θα υπάρχει μια παρένθεση αυτή τη στιγμή για 2-3 μήνες. Δηλαδή, όσο και αν τα πράγματα περιπλακούν, μπουν σε μονοπάτια περίεργα, σκοτεινά, είναι, θεωρώ, απάνθρωπο σε κάποιον να δώσεις 2-3 μήνες ανοχή και να του πεις ότι δεν τα κατάφερες σε 3 μήνες, δυστυχώς κρίθηκες λίγο σε την ιστορία. Δεν μπορεί από κάποιον. Είναι συγκρίσιμο μεγέθη, πράγματι. Παθογένειες 30 ετών να τις λύσει μέσα σε 2 μήνες. Πράγματι. Μπορεί όμως να αρχίσει να φαίνεται ότι αλλάζεις λίγο το τροπάδιο, έτσι, για να το πω και λίγο απλά. Και πάλι θέλει λίγο παραπάνω χρόνο. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά. Ναι, ναι, βέβαια. Δεν υπάρχει Harry Potter, παρόλο που υπάρχει μόνο σε φαντασία. Πιστεύετε ότι ο κόσμος έχει την οικονομική δυνατότητα, ικανότητα, διάθεση να δώσει μια τέτοια χρονική περίοδο ανοχής? Γιατί υπάρχουν και στρώματα τα οποία προχθές δεν λύσαν τα οικονομικά τους προβλήματα και ενδεχομένως να μην τα λύσουν και σε 6 μήνες. Νιώθετε λοιπόν ότι η κοινωνία σκέφτεται όπως εσείς ή περιμένει τον Τσίπρα στην πρώτη γωνία να τον πυροβολήσει? Και τον Νίκς Τσίπρα ή τον Πάνο τον Καμένο, στο μικρό του ρόλο. Τώρα αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Θεωρώ πάντως. Η αίσθησή σου ποια είναι? Η αίσθησή μου είναι ότι με την ψήφο του ο κόσμος ήθελε την αλλαγή. Mm-hmm. Η αλλαγή ήρθε, οπότε θεωρώ ότι δεν σε 6 μήνες να πει «Α, ο Τσίπρας, ο Καμένος, ο ξέρω εγώ τι, δεν μου έκανε, τελείωσε, να αρχίσω να τους καταχαιριάζω». Ναι. Θεωρώ ότι είναι διατεθειμένος, θα κάνει υπομονή 1-2 χρόνια, ξέρω εγώ, μέχρι να δει τι πραγματικά μπορεί να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Εσείς από την άλλη πολιτικά τους περιμένετε με το πιστολί στη γωνία, ή νομίζετε ότι η σκληρή αντιπολίτευση, όταν με το καλό τελειώσουν οι ισοκομματικές σας αλλαγές που πιθανότατα να επέλθουν, θέλει να δοθεί και λίγος χρόνος στην εκάστοτε κυβέρνηση? Ανεξάρτητα τι μπορεί να συμβεί κεντρικά από ένα κόμμα, γιατί ένα κόμμα κεντρικά μπορεί να κάνει βουλή από την πολίτευση την πρώτη μέρα, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Θεωρώ ότι όμως ότι όσον αφορά τη βάση, που η βάση είναι ο λαός, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να θέλει να κάνει αντιπολίτευση από την αρχή. Δηλαδή είναι και κάτι που το οποίο είναι αθέμητο. Mm-hmm. Πρέπει να δώσει την άλλη δυνατότητα να δράσει. Μπορεί να είναι ένα χρόνο, 1,5-2,5 χρόνια, να δει πώς θα πηγαίνει, να δει πού πηγαίνει συνολικά όλη αυτή η κατάσταση και τότε να πει ότι ναι, σου ασκώ πολιτική,
σου ασκώ κριτική, καταδεικνύω το τι έχει πράξει λαθασμένα και καταδεικνύω και το τι έχει πράξει ορθά. Αλλά πρέπει να πάρει ένα χρόνο. Νομίζω ότι αυτό ο χρόνο θα υπάρχει. Γιατί θεωρώ ότι όταν έχει ζήσει κάποια πράγματα τόσα χρόνια και έχει νιώσει κάποια πράγματα, οφείλει στην πατρίδα και στα παιδιά σου που θα έρθουν, στα εγγόνια σου, στα δυσέγγονά σου, αύριο μεθαύριο, να του έχει δώσει την ευκαιρία να δουν ότι μήπως κάτι διαφορετικό εν τέλει πετύχει καλύτερα. Καταρχήν νομίζω ότι οφείλει και στον εαυτό σου τον ίδιο. Γιατί αν δεν σέβεσαι τον εαυτό σου, δεν θα σεβαστεί τα παιδιά σου. Κράτησα τη λέξη βάση. Πριν κάνουμε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα για να αλλάξουμε λίγο θέμα στο τρίτο και τελευταίο τετάρτο. Πες μου αν έχεις αίσθηση αυτή τη συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, Νέας Δημοκρατίας Πασόκ που τελείωσε μέχρι προχθές. Η βάση της Νέας Δημοκρατίας, κομμάτι της οποίας είσαι και εκπροσωπείς. Τη γούσταρε κατά βάθος ή όχι? Όχι. Δυστυχώς νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι αν πέσαμε δύο μονάδες σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές ή αν βγήκε το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε. Και γι' αυτό κανονικά πρέπει να υπάρξει και ένας εσωτερικός διάλογος. Δεν μιλάω για αλλαγή ηγεσίας, αλλά για ένα συνέδριο, για ένα εσωτερικό διάλογο. Όπου οδηγήσει. Ένα άνοιγμα στην κοινωνία. Είναι ότι δυστυχώς τη κυβέρνηση ο κόσμος δεν την αγάπησε, δεν την αγκάλιασε, δεν την πίστεψε. Την ανέχτηκε. Την ανέχτηκε στο μη χειροβέλτιστο. Το μη χειροβέλτιστο, πράγματι. Δηλαδή, νομίζω ότι το πιο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπισα εγώ στον δρόμο αυτές τις τρεις εβδομάδες περίπου που προσπαθούσα δεν ήταν να πείσω αυτόν ο οποίος δεν ήθελε να ψηφίσει την Δημοκρατία. Ήταν ότι είχα το μεγάλο πρόβλημα να είναι ο Νεοδημοκράτης ή ο χύψη, ο πλήρω του πολιτικού χώρου, ο οποίος ψήφισε την Δημοκρατία, αλλά πήγαινε στην κάλπη με το ανάθεμα, με το «σας βαρέθηκα» και με το «τελευταία φορά». Υπήρχαν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία του κόμματος. Αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και όχι τα ποσοστά, και αν είναι σήμερα κυβέρνηση ή αν είναι αντιπολίτευση. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να ακουμπήσουμε και να δούμε τι κάναμε λάθος εν τέλει. Και οι περισσότεροι μας κατηγορούσαν και δεν μας ήθελαν στην κυβέρνηση. Ναι, κατανοητό. Μάλιστα, εσύ απ' την άλλη, μια υγιή τέτοια σύνθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Που σε επίπεδο προγράμματος μπορεί να έχετε δύο πολύ δυνατά κοινά σημεία, αλλά όχι πολλά άλλα. Πώς τη βλέπεις αυτή τη συμπόρευση? Πιστεύεις ότι είναι μια συμπόρευση η οποία δεν παίρνει ρίσκο σε βάθος χρόνου? Υπάρχει το ρίσκο, αλλά από την πρώτη στιγμή οι ανεξάρτητοι Έλληνες, αυτό έχουμε πει, ότι εμείς με το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί, συμφωνούμε σε τρία, διαφωνούμε σε 1003. Ναι, δεν κάναμε εθνική οικονομία όμως με το ΣΥΡΙΖΑ, κάναμε κυβέρνηση. Ενώ συμφωνούμε στο εθνικής οικονομίας κατά βάση. Συμφωνούμε στο εθνικής οικονομίας. Θα συμφωνήσουμε. Δηλαδή, στα θέματα τα οποία συμφωνούμε με το ΣΥΡΙΖΑ μπαίνουν μπροστά. Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα στα οποία δεν διαφωνούμε, υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές που λέει ο πρόεδρός μας. Θα καθίσουμε κάτω, συζητάμε, θα τα συζητήσουμε, θα δούμε τι είναι αυτά τα οποία η κάθε πλευρά θα σεβαστεί τις κόκκινες γραμμές της άλλης. Με σκοπό να καταλήξουμε κάπου. Εγώ πάντως, παιδιά, σαν Έλληνας πολίτης και χωρίς να θεωρώ τον εαυτό μου χρωματισμένο πολιτικά, προτιμούσα 151 έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να θέλω να μειώσω καθόλου τη συμμετοχή των ανεξάρτητων Ελλήνων ή οποιοδήποτε άλλου κόμματος στην κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ένα πρόγραμμα είναι καλύτερα να το εφαρμόσεις όλο μόνος σου, να πάρεις όλο το κόστος μόνος σου και να το τρέξεις μέχρι εκεί που μπορείς μόνος σου, παρά να έχεις κάποιον πάνω καμένο, ο οποίος με δίκιο ή με άδικο έχει μία κόκκινη γραμμή που για σένα δεν είναι και μόλις πας να την ακουμπήσεις, να υπάρχει ένα ρίσκο να πέσει η κυβέρνηση με τις οποιασδήποτε συνέπειες. Θα προτιμούσα λοιπόν αυτοδυναμία ΣΥΡΙΖΑ. Αν είχα να διαλέξω, θα προτιμούσα την αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αυτό το έλεγε και πολλοί κόσμος. Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος. Πιστεύω ότι το πέρασε και μετά έλεγε α έκανε μετά μια συγκυβέρνηση. Μπορεί να κάνει συγκυβέρνηση ούτω ή άλλω. Ναι, βέβαια. Όρισε και είχε πει ο κ. Τσίπρα ότι συγκυβέρνηση πάνω θα γινόταν ούτω ή άλλω. Αλλά θα ήταν καλύτερο το 151 και το 151 μπορεί. Κλονίζει την κυβέρνηση, αν το μαχαίρι, αλλά σου δίνει δυνατότητα να πει ότι αν αυτό εγώ το θέλω να το κάνω οπωσδήποτε. Θα περάσω μόνο μου. Θα το περάσω εν ανάγκη μόνο μου. Πράγματι. Λοιπόν, κάνω ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα. Δεν θα αφήσουμε το τοπικό σας χαρακτήρα και το τοπικό σας γαλόνι, όπως συνηθίζω να σας λέω. Στο τελευταίο δεκάλεπτο που μας μένει, θα μιλήσουμε λίγο για την τοπική της Νέας Σμύρνης και πώς επιθυμείς, όσο έχεις αυτό το ρόλο, ο οποίος είναι και φρέσκος μάλιστα και για τους δυο σας, πώς επιθυμείτε να αναδείξετε λίγο παραπάνω το κόμμα που εκπροσωπείτε.
και την ηλικία που εκπροσωπείται. Γιατί το κόμμα των ΑΝΕΛ δεν έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα μέχρι σήμερα. Της Νέας Δημοκρατίας έχει υπάρξει διαχρονικά μία-δύο τοπικές νομίζω. Και τρεις κάποτε. Και τρεις κάποτε. Και αυτό το 3-2-1 καταλαβαίνεις ότι το επόμενο είναι 0. Οπότε ίσως το βάρος έχει πέσει σε σένα. Αν όχι να επανέλθει στο 2, να μείνει στο 1 και να είναι concrete. Κάνω ένα γρήγορο διαλυματάκι και πιστεύω. Επιστρέψαμε στο τελευταίο μέρος με τους δύο φίλους. Θα ξεκινήσω με σένα λοιπόν. Με διόρθωσες πολύ σωστά ότι πράγματι υπήρχαν κάποτε τρεις τοπικές, οι οποίες γίναν δύο και μετά έγινε μία. Έχει πέσει ένα βάρος επάνω σου. Η Νέα Σμύρνη ουδής αμφισβητεί ότι είναι ένας χώρος που η φιλελεύθερη πολιτική προσέγγιση δεν σπανίζει. Αυτό το έχουμε δει, υπήρξε και δήμαρχος Σιωτόπος. Είναι ο δημοκράτες, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι υπάρχουν και σε παρατάξεις του τωρινού δημάρχου, υπάρχουν και σε παρατάξεις και του προηγούμενου δημάρχου. Πες μου λίγο λοιπόν, έχεις πολύ παρελθόν ως τοπική στη Νέα Σμύρνη. Πώς βλέπεις το αύριο? Καταρχάς να πω ότι κλείσανε τοπικές. Σε αυτό συμβάλλουν πολλά πράγματα. Από το ότι λιγότερος κόσμος άρχισε να φανατίζεται και είναι φανερά προς ένα κόρμα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι τα οικονομικά. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί δεν παίρνουμε χρηματοδότηση από κεντρικά κόμματα. Παίρνανε ποτέ. Παλιότερα θα σε γελάσω, δεν το ξέρω, δεν παίρνω ψέματα. Πιθανόν ναι όμως. Mm-hmm. Πάντως δεν παίρνουμε τα τελευταία χρόνια. Ό,τι οπότε βγαίνει είναι μέσα από μπαζάρ, από εκδηλώσεις. Συνδρομές. Συνδρομές οι οποίες είναι ελάχιστες, είναι μόνο κάθε φορά που κάνουμε εκλογές, δηλαδή κάθε τρία χρόνια. Πόσο είναι αυτό? 3 ευρώ το άτομο. 3 ευρώ είναι η συνδρομή σας, γιατί είσαι. Ναι, δηλαδή δεν είναι. Τσάμπα είναι μεγάλο. Η τριετή συνδρομή είναι. Α, τριετή. 1 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή που δεν βγαίνει οικονομικά, γι' αυτό και οι πολύ παλιά τρεις και σταθερά δύο τοπικές γίνανε μία, γιατί ακριβώς λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν μπορούσαν να αντέξουν. Νομίζω τώρα πλέον σε μένα έχει πέσει ένα μεγάλο βάρος. Ένα μεγάλο βάρος γιατί. Δεν είναι μόνο το επεξέλθω οικονομικά. Είναι ένα κομμάτι το οποίο όταν έχει πια μόνο μια τοπική και υπάρχει ένα κόσμο ο οποίο είναι νεοδημοκράτη, με συνδρομές, με χορούς, με κάποια πάρτι, είτε της νεολαίας είτε των μεγαλύτερων, με κάποιες προσφορές από κάποιους που πιθανόν έχουν την οικονομική άνεση να το κάνουν, θεωρώ ότι μπορεί να το επεξέλθει οικονομικά. Το δύσκολο κομμάτι είναι ότι η Νέα Σμύρνη είναι μια πόλη η οποία έχει κατά κάποιο τρόπο μπασταρδέψει. Mm-hmm. Με το ότι έχουμε πάρα πολλούς
και νέους και μεγαλύτερους ηλικίων δημοκράτες, οι οποίοι στις δημοτικές εκλογές είτε να προσπαθούν να κατέβουν με το ζόρι μόνοι τους, είτε να πηγαίνουν σε παρατάξεις Πασόκων ή Πασοκοσυριζέων ή το οτιδήποτε. Σε επίπεδο τοπικής, γιατί σε ενοχλεί αυτό, γιατί σου δημιουργεί πρόβλημα σε επίπεδο τοπικής? Γιατί... Κοινοβουλευτικά όλοι εκεί είναι στις εκλογές της κεντρικής πολιτικής. Κοινοβουλευτικά ναι, όχι όμως με την καρδιά τους. Δηλαδή εν τέλει είναι όλοι βοηθούν τη Νέα Δημοκρατία, βοηθούν όμως κυρίως το να έχουν ένα στρατό για να τους ψηφίσει αύριο στις δημοτικές εκλογές. Έχουν άλλο κίνητο, θα λέω. Είναι όπως λέει και ένας φίλος μου υψηλά στο κόμμα, ότι η Νέα Σμύρνη δυστυχώς είναι ένα μέρος με πάρα πολλά πρόβατα. Κατά κάποιο τρόπο πρόβατα, εννοώ τους ψηφοφόρους, χωρίς να θέλω να προσβάλλω προφανώς. Το οποίο όμως έχει το άσχημο ότι έχει πάρα πολλούς υποψήφιους βοσκούς. Και τόσο κοντά στη λεωφόρο συγκρούσης στα κεντρικά σας, έτσι. Και νομίζω ότι... Δυστυχώς θα το έβαζα κιόλας αυτό. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όλο αυτό είναι ότι εάν δεν απαρκεστρωθούμε από το προσωπικό συμφέρον των βοσκών, δεν μπορούμε ποτέ να δώσουμε μία σύμπνοια στα μέλη μας και στους δημοκράτες, δεν μπορούμε να δώσουμε ένα όραμα, δεν μπορούμε αύριο μεθαύριο να πορευτούμε μαζί τους. Όταν στην πραγματικότητα μιλάς σε κάποιον, του λες για την Δημοκρατία, θες να την προάγεις, να κάνεις κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις, να δείξεις ότι έχεις κοινωνικές ευαισθησίες, πόντος έχεις, να κάνεις πράγματα για το Δήμο. Όλοι από πίσω δυστυχώς έχουν το κακό ότι θέλουν να καπηλευτούν κάποιοι αυτό. Για να βγουν προς τα έξω ότι εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, εγώ το έκανα. Μπορείς να βάλεις και δικλείδες για να αποφεύγεις αυτή την καπηλεία. Τιμωρούνται οι καπηλείες. Πολιτικά πάντα. Είναι δύσκολο. Μέχρι σήμερα δεν το έχω καταφέρει. Νομίζω ότι αυτό που θέλω να αφήσω σαν κληρονομιά στον επόμενο πρόεδρο, γιατί εγώ ήρθα και θα παρέλθω κάποια στιγμή, σύντομα ή λιγότερο σύντομα, είναι να μπορέσει να απαγκιστρωθεί από όλα αυτά και να είναι εδώ πέρα για τον λαό. Αυτό προσπαθείς να το κάνεις βάζοντας κάποιες διαδικασίες. Κοινωνικά, πώς προσπαθείς να το κάνεις? Κοινωνικά κυρίως. Μόνο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχω βγάλει τον εαυτό μου, τον μικρό Γρηγόρη Μαρινάκη, τον μεγάλο, ανάλογα με πώς βλέπει ο καθένας, τον έχω βάλει σε μια διαδικασία κοινωνική, να προσπαθήσει να μιλήσει με όλους, να τους κάνει όλους να καταλάβουν ότι όσον αφορά την Νέα Δημοκρατία, αυτό που πρέπει να δείχνουμε προς τα έξω είναι μια σύμπνοια και ότι είμαστε εδώ πέρα για τον πολίτη. Και πώς χειρίζεσαι, Γρηγόρη, αυτούς τους ανθρώπους, όσοι είναι αυτούς που περιέγραψες, που έχουν για να δημιουργήσουν ένα μικρό δικό του στρατό και να εκμεταλλευτούν τις οποιασδήποτε νέες γνωριμίες στις επόμενες δημοτικές εκλογές? Πώς τους χειρίζεσαι, αυτούς που βλέπεις ή νιώθεις ότι καπηλεύονται περισσότερο από όσο προσφέρουν? Σταματάς να τους μιλάς, ας πούμε, για να... Τρόπους. Είμαι και απλός. Κανονικά με δύο τρόπους, θα λέω, εγώ το κάνω με έναν. Προσπαθώ να τους εκλογικεύσω και με σωστά επιχειρήματα να τους κάνω να καταλάβουν ότι εγώ δεν είμαι απέναντί τους και ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Ο άλλος τρόπος, ο οποίος δεν έχει λειτουργήσει μέχρι στιγμής, αλλά μπορεί να λειτουργήσει στο άμεσο μέλλον, είναι ότι μάλλον θα πρέπει με κάποιους να ξεκόψω και αναγκαστικά όσο θα είμαι πρόεδρος και τοπική να ξεκόψω μαζί τους. Ναι, πάντοτε πρέπει να υπάρχει και μια. Δηλαδή, δυστυχώς όταν δεις. Όχι ποινικοποίηση, μια. Όταν δεις ότι η εγκάρδια θέληση για κάποια πράγματα δεν αποδίδει, πρέπει να πας σε ριζοσπαστικές μεθόδους. Διαδικασίες διαγραφής έχετε, παραδείγματος χάρη? Υπάρχουν. Εντός της τοπικής ή πηγαίνετε στο κόμμα? Υπάρχουν εντός τοπικής. Αν το ΔΣ φέρει με πλειοψηφία προς διαγραφή κάποιον και αν εγώ την εγκρίνω, υπάρχει βέβαια και άλλο όργανο το οποίο πηγαίνει παραπάνω. Αν πάει στο άλλο όργανο, τελειώνει σε εσάς. Στο πάνω όργανο. Το οποίο είναι κομματικό όργανο πια, έτσι. Απλά πρέπει από εμάς να υπάρχει σύμφωνη γνώμη ότι ναι, εμείς θέλουμε αυτό να διαγραφεί. Δεν νομίζω ότι διαγραφές είναι λύσεις. Ποτέ δεν ήταν, αλλά μπορεί να είναι και λύση αναγκαία μια διαδικασία. Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι πολλές φορές, αν δεν κάψεις τη γη, δεν μπορείς να την ξαναργώσεις. Ναι. Μ' αρέσει πολύ το επιχείρημά σου. Το κρατάω το τελευταίο επιχείρημά σου. Εσύ που είστε και μια τοπική, η οποία πάρα πολύ πρόσφατα ξεκίνησε, μάλιστα παρευρέθηκα και στα γένειά σας, με φωνάξατε, είδα κόσμο. Πώς βλέπεις το αύριο σε αυτή την τοπική? Κοίταξε να δεις. Πριν από περίπου τρεις μήνες, όταν τα είχαμε ξαναπεί. Μόλις είχα βγει πρόεδρος και ήμασταν εδώ μαζί με την Ελένη Σκλαβενίτη, με έχεις ρωτήσει τι σκοπεύετε να κάνετε έτσι ώστε η συντονιστική των ανεξάρτητων Ελλήνων να βγει μπροστά, να σας μάθει ο κόσμος. Σου είπα, δεν έχω να υποσχεθώ μεγάλα πράγματα. Απλά θα προσπαθήσω να έρθω σε επαφή με τον κόσμο έτσι ώστε να μας μάθουν, να δούνε ότι υπάρχουμε και είμαστε εδώ. Θεωρώ ότι μέσα σε αυτό το διάστημα των τριών μηνών μπήκε ένα μικρό λιθαράκι και αυτό φαίνεται και όλες και από τα ποσοστά που πήραν οι ανεξάρτητοι Έλληνες τώρα στις βουλευτικές εκλογές σε σχέση
με την Ευρωβουλή. Mm-hmm. Σε σχέση με τις, που παρουσιάσαμε μία αύξηση περίπου λίγο πάνω από 50% στις ψήφους μας. Mm-hmm. Δεν επαναπαυόμαστε, αλλά σου ξαναλέω, μπήκε ένα μικρό λιθαράκι. Δηλαδή με τον προσωπικό μας αγώνα, με την ενημέρωση του κόσμου, με κάποιες μικρές δράσεις, όχι κάτι το ιδιαίτερο, προσπαθήσαμε να φέρουμε τον κόσμο κοντά μας. Το καταφέραμε. Και από εδώ και πέρα, τώρα που τελείωσαν πάλι οι εκλογές, θα συνεχίσουμε πάλι σε αυτούς τους ρυθμούς. Εγώ, αν μπορώ να δώσω μια συμβουλή και στους δυο σας και όχι σαν Ανέλη, σαν Νέα Δημοκρατία, οποιονδήποτε νεότερο άνθρωπο και τον εκπρόσωπο της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ να είχα εδώ, πιο πολύ ο Γρηγόρης αλλά και αντίστοιχα εσύ, έχοντας και την προσωπική σας ζωή και τις δουλειές σας και εν πάση περιπτώσει και οτιδήποτε άλλο χόμπι, προσπαθήστε να ανακατευτείτε στα κοινά της πόλης. Η πόλη δεν είναι μόνο κάθε δύο ή κάθε τέσσερα χρόνια στις έκτακτες εκλογές. Η πόλη έχει πίτες, αθλητισμό, πολιτισμό, δημοτικά συμβούλια. Η πόλη έχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Αν λοιπόν θελήσετε να βγείτε πιο έξω, πρώτα πρέπει να γνωρίσουν εσάς και μετά ένα αντίστοιχο έργο που θέλετε να προωθήσετε. Βγείτε λοιπόν να σας γνωρίσει η πόλη. Δεν είναι μόνο τα μέσα, δεν είναι μόνο οι εφημερίδες, δεν είναι μόνο ο προφήτης, για να πενέψω και λίγο τη δική μας την προσπάθεια. Βγείτε στην πόλη, ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες της και πείτε όσο πιο πολλά χαίρο πολύ μπορείτε. Απομονώστε την παλιά νοοτροπία. Μπορεί να μην μπορείτε, να μάθετε, να αρχίσετε, να μπορείτε. Εσύ, οπότε μου είπες, ορίστηκες. Ναι. Δεν το θεωρώ λάθος, ενδεχομένως να ήταν και η καλύτερη επιλογή, προσπάθησε όμως αυτόν τον ορισμό να μην τον δεχτείς ως απλά μια κολακευτική επιλογή του κόμματος που πολιτικά αγαπάς και προσπάθησε το ρόλο σου αυτό να μην τον εγκαταλείψεις γρήγορα. Απλά γιατί το έγραψε στο βιογραφικό σου, ήμουν και αυτό. Υπάρχει ένα μοντέλο που λέει ήμουν και αυτό, πάμε στο επόμενο. Ήμουν και αυτό, πάμε στο επόμενο. Όχι, γιατί νομίζω ότι πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, από τη στιγμή που ακριβώς με ενδιαφέρει να είμαι κοντά στους πολίτες και να προσφέρω στην κοινωνία, θέλω να προσφέρω κυρίως στο Δήμο μου. Και ανακατεύομαι, το ξέρεις και εσύ προσωπικά. Βεβαίως. Λιγότερο ή περισσότερο, τα δημοτικά και τα κοινά της πόλης με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Να το κρατήσεις αυτό και να το αυξήσεις στον ελεύθερο χρόνο σου και κρατώντας τις προτεραιότητες όπως νομίζεις εσύ, αλλά να μπεις πιο πολύ στην πόλη. Και οι δύο, επειδή εμείς είμαστε πάρα πολύ ανακατεμένοι με τα κοινά της πόλης, ποικιλωτό, όπως βέβαια δεν δημοσιογραφείτε εσείς. Έχετε όμως την ίδια λογική. Θέλετε να προσεγγίσετε κόσμο για τις δικές σας ιδέες, ενώ εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε κόσμο για την ενημέρωση που δίνουμε. Μπείτε στην πόλη και η πόλη θα σας αποδεχτεί. Τώρα, αν κάποια στιγμή εσύ αποδειχτείς καλύτερος σαν πολιτικές ιδέες από εκείνον, έχεις από πίσω σου ένα κίνημα, έχεις από πίσω σου ένα κόμμα. Νομίζω ότι ξεκίνησε μια κυβέρνηση, για να κλείσω και λίγο τη συζήτηση, που αξίζει το χρόνο όλων μας. Είναι ένα μοντέλο το οποίο μπορεί και λίγο να μας φοβίζει γιατί είναι κάτι καινούριο, έσπασε αυτό το δίπολο. Νομίζω συμφωνούμε όλοι. Και εγώ προσωπικά θα τους ευχηθώ καλή επιτυχία και νομίζω ότι η καλή επιτυχία πρέπει να ευχηθούμε όλοι μας. Όλοι μας. Και εδώ είμαστε να κρίνουμε το τι θέλει. Για την πατρίδα. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι ναι, δεν θέλω το καλό αυτής της κυβέρνησης, γιατί ουσιαστικά θα σαν να λέει ότι θέλω να διαλυθεί η πατρίδα. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, εγώ θα χαρώ να σας αναφιλοξενήσω, θα χαρώ να έχουμε θέματα τοπικά πλέον, γιατί να χτυπήσουμε όλοι ξύλο, ελπίζω σύντομα να μην έχουμε εκλογές. Ναι. Δεν είναι καλό για τον τόπο. Ξαναλέω ότι θα προτιμούσα 151 έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πάντοτε μια συνεργασία είναι πιο επίφοβη από ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνο του. Μπείτε στην πόλη, εμείς δημοσιογραφικά είμαστε δίπλα σας, όπως θα είμαστε δίπλα σε οποιαδήποτε τοπική. Γνωριζόμαστε πολύ καλά, περπατήστε, θα σας γνωρίσουν και το πολιτικό μέλλον είναι μπροστά σας. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, ευχαριστώ Γρηγόρη, ευχαριστώ Μάριε. Συναντιόμαστε έτσι κι αλλιώς και τα λέμε. Καλή συνέχεια, εύχομαι, μακριά από τις κάμερες. Και μακριά από τις κάμερες, λέω συνέχεια. Και μακριά από τις κάμερες. Όχι, δεν το πάμε. Και μακριά από τις κάμερες. Λάσπη λοιπόν με τον Δημήτρη, συζητήσαμε λίγο τις πολιτικές εξελίξεις, συζητήσαμε την νέα κυβέρνηση, συζητήσαμε λίγο τον ρόλο που θα προσπαθήσουν να παίξουν οι δύο νέοι άνθρωποι που ήταν καλεσμένοι μου σήμερα, ο Μεν Μάριος Μάρκος στην τοπική των Ανέλ και ο Γρηγόρης ο Μαρινάκης στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας. Ακολουθεί ο Αποστόλης ο Μαρτζακλής με το ασφαλιστικό τετατέτ και μετά ακολουθεί ο Παναγιώτης ο Κωνσταντινίδης με τις πολιτικές διαδρομές. Καλή συνέχεια από τον Δημήτρη.